Φίλες και φίλοι, όπως σας υποσχεθήκαμε, σήμερα θα κάνουμε την κλήρωση για τα knockout παιχνίδια. Και αυτό για ένα και μόνο λόγο. Παρόλο που οι όμοι τελειώνουν την Πέμπτη, ξεκινάνε τα knockout παιχνίδια την επόμενη Παρασκευή, κάποια και Σαββατοκύριακο μέχρι τη Δευτέρα. Θα γίνουν 24 αγώνες. Επομένως, για να μην μας πείτε ότι η τελευταία στιγμή σας ενημερώνουμε ότι έχετε αγώνα, θα βγάλουμε από τώρα ένα προγραμματάκι. Άρα εδώ δεν υπάρχουν ομάδες, δηλαδή δεν υπάρχει κοπιάστηκα αν έχει περάσει ή ότι δεν τέλασε ονόμα, αλλά υπάρχουν τα ονόματα τέσσερις διάλεσης, όπως βλέπετε, δηλαδή μας πει το συμβαζάκι, και είναι η πρώτη των πρώτων ομίλων, βάσει της τελικής κατάδειξης που θα δημορφωθεί την Πέμπτη, η δεύτερη των ομίλων, η τρίτη των ομίλων και κάποιοι καλύτεροι τέταρτοι, όπως σας είπαμε και στις επιστολές που στείλαμε στους αρχηγούς και στους εκπροσώπους των ομάδων. Τώρα, επειδή κάποιοι ρωτάνε πώς γίνεται η διαδικασία. Επειδή είμαι στο κύπελο, τρία χρόνια τώρα βάζουμε και ομάδες εκτός πρωταθλήματος, εκτός του ΝΟΑΛ, δηλαδή που έρχονται από άλλα ίσως του ΝΟΑΙ, ομάδες οι οποίες φτιάχτηκαν μόνο για να παίξουν στο κύπελο. Και επειδή ποτέ δεν βάζουμε πάνω από πέντε ομάδες σε έναν όμιλο, δηλαδή θέλουμε να παίξουν τέσσερα παιχνίδια το πολύ οι ομάδες, ένα σχεδόν την εβδομάδα, μας βγήκε δυστυχώς ένας μόνος αριθμός 13 όμιλοι, όπως γνωρίζετε πολύ καλά. Αυτό λοιπόν, επειδή δεν θέλαμε να σβάλουμε περισσότερα παιχνίδια για να μικρύνουμε τους ομίλους ώστε να βγαίνει μετά το γνωστό 32, 16, 12 κτλ. Και να φτάσουμε στο τελικά. Λίγη ησυχία, αν γίνεται, παρακαλώ. Για να μην γίνει λοιπόν αυτή η διαδικασία, αποφασίσαμε από τους 13 ομίλους, όπως γίνεται σε κάθε χρονιά, να περνάνε οι τρεις πρώτοι και να περάσουν και κάποιοι καλύτεροι τέταρτοι, ώστε μετά να συμπληρωθεί αυτή η 16άδα που θα δείτε σε λίγο. Άρα, έχουμε 13 ομίλους, η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη και 9 καλύτεροι τέταρτοι. Γιατί 9, γιατί θα γίνουν 48 ομάδες από τις 67, από τις 65 και από τις λίγη ησυχία, από τις 48 ομάδες που περνούν, από τις 65 ομάδες θα περάσουν 48. Και ποιοι είναι αυτοί οι καλύτεροι τέταρτοι? Οι καλύτεροι τέταρτοι οι οποίοι είναι βάση επίδοσης. Βασικά, να σου το πω πιο απλά. Αν η Γιουγκοπιάστικα έχει κάνει έστω και μία νίκη στους τέσσερις αγώνες, είναι μία των καλύτερων τέταρτων ομάδων, αν έχει καταλήξει τέταρτη, στον όμιλό της. Υπάρχουν και ομάδες οι οποίες έχουν μία νίκη και βαθμολογικά έχουν καταλήξει τέταρτες. Άρα, επομένως, θα πάρουν αυτή την κατάταξη της τέταρτης ομάδας. Εάν δεν υπάρχουν 9 τέταρτες τέτοιες ομάδες που να έχουν μία νίκη, η αμέσως επόμενη κίνηση για να καταλάβουμε ποιος θα είναι ο καλύτερος τέταρτος είναι η επίδοσή τους βάσει διαφοράς πόντων. Άμυνας επίθεσης. Άρα, όποιος έχει την καλύτερη επίθεση σε σχέση με την άμυνα, είναι αυτός που περνάει ως καλύτερος τέταρτος σε σχέση με κάποιες άλλες ομάδες τέταρτες. Και από εκεί λοιπόν φτάνουμε στο μαγικό αριθμό των 24 ομάδων. Από τις 24 ομάδες θα γίνει πάλι νοκάουτ παιχνίδι να πάμε στους 12 και μας μένουν 4 ομάδες. Για να συμπληρωθεί το 16. Πώς θα γίνει αυτό? Από αυτές που θα αποκλειστούν, από τις υπόλοιπες 12 των 24 που θα αποκλειστούν, θα επιλεχθούν βάσει πάλι στατιστικής και απόδοσης της άμυνας και επίθεσης, οι 8 καλύτερες ομάδες που έχουν καλύτερη άμυνα και επίθεση θα παίξουν ένα αγώνα μπαράζ μεταξύ τους για να καταλάβουν αυτές τις 4 θέσεις 16. Μετά τα πράγματα είναι απλά. 16, 8, 4 φιναλίστ. Επαναλαμβάνουμε ότι το κύπελο έχει και χρηματικό έπαθλο. Τα κύπελα ήδη τα παραγγείλαμε. Ο πρώτος θα πάρει κύπελο 98 εκατοστών, ο δεύτερος θα πάρει κύπελο 60 εκατοστών, μιλάμε για κύπελο, δεν μιλάμε για κάτι άλλο, και τα λοιπά. Και τα μετάλλια είναι τα χειροποίητα εκείνα που βλέπετε, τα χάλκινα και τα σημαίνια και τα αργυρά. Φέτος και οι τέταρτοι θα πάρουν μετάλλια. Πέρσι πήραν μόνο κύπελο, φέτος θα πάρουν και μετάλλια. Και τα έπαθλα που θα δώσουμε στους καλύτερους σκόρερ, κλεψίματα, κοψίματα, assist, rebound και στο MVP του τελικού, γιατί γίνεται και μικρός και μεγάλος τελικός όπως γνωρίζετε, άρα MVP τελικό έχει πιο μικρός τελικός, είναι φέτος κάτι πολύ όμορφες κασετίνες που με ένα χρυσό νόμισμα πάνω που γράφει τον καλύτερο πρώτο και το όνομά του από κάτω ονομαστικά. Οι καλύτεροι βγαίνουν πάλι βάσει στατιστικής. Λοιπόν, εδώ έχουμε το φίλο μας από τη Γιουγκοπιάστικα που είναι σήμερα ο υπαρχηγός της ομάδας γιατί λείπει ο αρχηγός. Θα κάνουμε την κλήρωση. Για να είμαστε δίκαιοι, θα επιληθούν οι πρώτοι με τους τέταρτους, εντάξει. Τώρα, εδώ στα γαρτάκια των τέταρτων έχουμε γράψει πρώτος καλύτερος τέταρτος. Σημαίνει ότι ο πρώτος καλύτερης βάσης επίδοσης. Αν έχει και μία νίκη και έχει καλύτερη επίδοση από κάποιον άλλον δεύτερο τέταρτο, θα είναι ο καλύτερος. Αυτά πάλι επαναλαμβάνω βάσει στατιστικής, όχι από εμάς. Οι όμιλοι τελειώνουν την Πέμπτη. Τώρα, αν κάποιος τέταρτος θέλει να μαγειρέψει τα αποτελέσματα για να μην παίξει κάποιον καλό πρώτο, είναι δικαίωμά του, αλλά αυτά γίνονται παντού, παιδιά. Και στη FIBA γίνονται και παντού γίνονται, αυτά τα ξέρετε. Δεν είναι όμως δικό μας θέμα, είναι των ομάδων που θα επιλέξουν αν θα κάνουν νίκη ή ήττα για να πάνε στον επόμενο γύρο και με ποιο θα κληρωθούν. Εμείς πρέπει να την βγάλουμε από τώρα την κλήρωση, ώστε να υπάρχει ένα πρόγραμμα, ώστε να ξέρει η Γιουγκοπιάστικα και οποιαδήποτε Γιουγκοπιάστικα πότε θα παίξει το επόμενο παιχνίδι. Για να μην είναι και τελευταία στιγμή. Πάμε, ξεκινάμε. Λοιπόν, διαλέγεις από εδώ.
ένα πρώτο. Ο πρώτος του τρίτου ομίλου θα παίξει με κάποιον τέταρτο. Πάμε. Γιατί τα γράμματα και εδώ, ο έβδομος, με τον έβδομο καλύτερο τέταρτο. Αυτό είναι το πρώτο ζευγάρι. Πάμε στο επόμενο. Θες να τα γράφεις κάπου? Εδώ τα έχω εδώ. Τα έχεις μαζί. Ο πρώτος του 11ου ομίλου. Να δούμε με ποιο τέταρτο θα παίξει. Θα παίξει με τον καλύτερο τρίτο τέταρτο. Τον τρίτο καλύτερο τέταρτο. Βάση επίδοση πάντα μιλάμε. Πάντα από εκεί, να μην κουράζεσαι. Ναι. Ο πρώτος του 6ου ομίλου. Θα παίξει με τον πρώτο καλύτερο τέταρτο. Ο πρώτος του δεύτερου ομίλου. Θα παίξει με τον δεύτερο καλύτερο τέταρτο. Ο πρώτος του ένατου ομίλου. Θα παίξει με τον έκτο καλύτερο τέταρτο. Ο πρώτος του πέμπτου ομίλου. Θα παίξει με τον όγδοο καλύτερο τέταρτο. Ο πρώτος του δέκατου ομίλου. Θα παίξει με τον πέμπτο καλύτερο τέταρτο. Ο πρώτος του 7ου ομίλου θα παίξει με τον 9ο καλύτερο τέταρτο. Και οι τέταρτοι τελειώνουν τώρα, άρα οι υπόλοιποι θα παίξουν με τους τρίτους. Ο πρώτος του 1ου ομίλου θα παίξει λογικά με αυτό που έχει μείνει με τον 4ο καλύτερο τέταρτο. Και τώρα αυτοί οι πρώτοι που περισσέψανε θα πρέπει να παίξουν με κάποιους τρίτους. Πάμε εδώ. Ο πρώτος του 8ου ομίλου θα παίξει με τον τρίτο του 8ου ομίλου. Αυτό κι αν είναι. Και ο πρώτος του 10ου ομίλου θα παίξει με τον τρίτο του 2ου ομίλου. Ο πρώτος του 4ου ομίλου θα παίξει με τον τρίτο του 6ου ομίλου. Και ο πρώτος του 13ου ομίλου θα παίξει με τον τρίτο του 10ου ομίλου. Εδώ σταματάμε για να κάνουμε την κλήρωση για τα υπόλοιπα. Αλλάξαμε καλεσμένο, είμαστε με τον Πασά τώρα από τους Πάγκαλος, πέρασε η ώρα. Πιο γουρλής, είναι πιο γουρλής να τα παίξει την καλύτερη κλήρωση. Πάμε να συνεχίσουμε. Έχουμε τελειώσει, Αντώνη, για να καταλάβεις, θα τα ξαναπούμε ακόμη μια φορά. Έχουμε ουσιαστικά 48 ομάδες από τις 65 που περνούν στον επόμενο γύρο. Και αυτό γιατί και πέρσι εσύ ήσουν εδώ και το ξέρεις, δεν βάζουμε πάνω από 5 ομάδες σε κάθε όμιλο. Από την ώρα λοιπόν που είχαμε 65 ομάδες για κύπελλο, θα έπρεπε να μοιραστούν σε 13 ομίλους, άρα αυτό ο μονός αριθμός μας δυσκολεύει γενικά να κάνουμε μετά μια 16, 8 κτλ. Άρα λοιπόν. Δεν απασχολεί κανέναν, πάμε στην κλήρωση. Άρα λοιπόν θα περάσουν και 9 τέταρτες. Τώρα είμαστε στον δεύτερο και στον τρίτο. Ο δεύτερος λοιπόν θα παίξει με τον τρίτο. Και όταν τελειώσουν τα τρίτα, θα παίξουν δεύτερη μεταξύ του. Πρόσεξε καλά τι θα βγάλει η τελική σου ομάδα. Εδώ είναι δεύτερο. Τράβε ένα δεύτερο. Τα είπε, τελείωσε. Μια χαρά, ναι. Α, αρχίσει το σοου. Τράβε δεύτερο. Ξέρεις τι. Δυνατά, και καθαρά. Πώς μόνο για η ομάδα σου. Σε ποια είσαι. Δεύτερο του 1ου ομίλου, λέει. Δυνατά, παιδιά. Πες το δυνατά. Δεύτερο του 1ου ομίλου. Πες μου τι βαθμόν για η ομάδα σου. Είναι τι είσαι. Πρώτη πάντα. Καλά, στο κύπελο μιλάμε. Παντού είναι πρώτη. Είναι στις καρδιές μας πρώτη. Ρε εσύ, τι βαθμολογία έχεις? Γκάζω το δεύτερο, το ζευγάρι. Έχεις κάνει νίκη. Εντάξει. Γκάζω το δεύτερο ζευγάρι. Δεν μπορεί να είσαι δεύτερος. Τρίτος του 4ου ομίλου. Αυτή
οι δύο θα παίξουν μαζί. Τι όμιλο είσαι. Έλα εδώ, Αγγελόπουλο, κι εσύ. Τραβάω το επόμενο ζευγάρι. Πάμε, Πάσα. Πάμε, Πάσα μου. Τι λέει. Δεύτερος λέει το τρίτο ομιλό. Δεν φαίνεται, μισό. Σωστά. Πέρα και τον τρίτο. Δεν ξέρεις κάποιον όμιλο είσαι. Δεν ξέρω κάποιον όμιλο είμαι, γιατί ό,τι και να γίνει, το κύπελο είναι δικό μας. Τραβάει η κάμερα, έτσι. Τραβάει. Μεγάλες δηλώσεις. Κάνω μεγάλες δηλώσεις τώρα, δεν θέλω τώρα. Τρίτος του 13ου ομίλου. Να κάνει την κλήρωση τώρα εδώ πέρα, πρέπει να πάρει και το κύπελο. Τραβάει λοιπόν και εσένα. Εδώ από το δεύτερο. Κάτσε, γιατί μην τραβήξουν να μην χάσουν και το κύπελο. Τι ωραία. Τραβήξεις εσύ τώρα, γιατί είναι κάτσε να τραβήξουν όπου είναι το κύπελο. Συνεχίζω, ε. Τι λέει. Δεύτερος του 7ου ομίλου. Τράβα, Νικόλα. Ένα τρίτο τραβά. Ένα τραβά, το σκάμι και θέλω. Τίποτα άλλο χαρτάκι, έχει το δεύτερο. Τώρα χειρετή, δεν είναι χειρότερο. Το χειρότερο σε χάρι. Δεν ξέρω ελληνικά. Τρίτος του ένα του ομίλου. Να το δούμε. Ο τρίτος του ένα του ομίλου. Ναι, ναι, για να γνωρίζω να το κάνω παραποδιές. Δεν φαίνεται. Μισό. Ωραίος. Λοιπόν, είπαμε, το κύπελο είναι το τρόπο 98 εκατοστά. Όπως θα πει ο Πασάς, αρκετά μεγάλο για να ικανοποιήσει όλα τα γούστα. εκατοστά. Δεύτερος του 5ου ομίλου, παιδιά, λέμε. Ξέρουμε εμείς τι λέμε. Δεν λέτε όμως. Του λέει κάμερα, ρε φίλε. Τα λες εσύ. Δεν φαίνεται πάντα. Πάμε, παιδιά. Τα λες εσύ. Πάμε. Κάνεις και εσύ δουλειά. Τρίτος του 7ου ομίλου. Έχει δει εσύ τον David Beckham να πάει να κάνει κλήρωση και να φωνάζει σαν τον βλάχο. Τραβάει και οι άλλοι. Ναι, συγγνώμη, δεν έχουμε να κάνουμε celebrity. Έχει δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο. Δεύτερος του 12ου. Δεν ξέρω ποτέ. Με τον τρίτο του 11ου. Τρίτο του 11ου. Ξέρεις ότι έρχαν δύο από τον ίδιο όμιλο, ε. Ναι. Πρώτος του 8ου και τρίτος του 8ου. Mm. Σαν να πηγαίνεις στο γυμνάσιο μαζί. Συμμαθητές. Δεύτερος του... τι λέει. Κάτσε να δω. Του 7ου ομιλού. Του πρώτου. Δεύτερος του πρώτου ομιλού. Τράβα τον τρίτο. Τρίτος του 12ου ομιλού. Με παίρνει ωραία η κάμερα ή θα βγω χαλιά. Δεν... ό,τι και να κάνω σε βγάζει όμορφο. Είμαι όμορφο. Χωρίς μοντάζ, έτσι. Αμοντάρεις στα πλάνα. Ε, βέβαια. Συν ότι δουλεύεις και με διπλό καρπιρατέρ, για πάμε. Είμαι εδώ στα φώτα όλα, αυτό είναι στο δεύτερος του 10ου ομιλού. Ψάξω μετά αύριο σε ποιο ομιλό είμαστε και με ποιον παίζουμε. Άμα είναι τίποτα χαλιά, θα πάρω άλλη ομάδα, να ξέρεις. Τρίτος του πρώτου ομίλου πρέπει να είναι. Ναι, του πρώτου. Του πρώτου. Τρίτος του πρώτου. Άλλοι δύο τρίτοι έχουν μείνει. Ναι, ναι. Δεύτερος του τέταρτου. Πολύ ωραία. Τρίτος του τρίτου. Τρίτος του τρίτου. Σας πάει για τα 98 εκατοστά, να ξέρεις. 96. Εσείς είστε. Δεν ξέρω. Ο τελευταίος τρίτος. Τελευταίος τρίτος. Αυτός είναι δεύτερος. Δεύτερος του 13ου. Δεύτερος του 13ου. Και εδώ. Σε έχουμε πρίξει λίγο, αλλά δεν πειράζει. Έτσι πρέπει. Τρίτος του 5ου. Με τρίτο του 5ου ομίλου. Λοιπόν, τώρα τελείωσαν οι τρίτοι. Τελείωσε αυτό. Εδώ έχουμε. Πόσα είναι αυτά. Τέσσερα διάρκεια. Πολύ ωραία, τέσσερα διάρκεια αυτή μεταξύ του. Ναι. Μαύρος, έλα εδώ. Έλα, 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 πάρεις λίγο, έλα, πάρεις λίγο και εσύ γεύσαι. Βάλε χέρι. Έλα, oh. Πω, 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 όχι από εκεί, από εδώ. Από εδώ, βάλε χέρι. Μαύρος Γεώργιος. Πώς σύμβουνε η ομάδα σου μέσα. Είναι η Κατ Μπισή. Μόνο. Είναι η ομάδα σου, πώς την λέει, εσύ θα πεις, εμείς θα πούμε. Έλα, δεύτερος του 8ου ομίλου. Δεύτερος του 8ου. Ποιο δεύτερο θα παίξει, για τράβα. Έλα, πάρα αυτό που δεν είναι. Δεύτερο του έκτου. Με δεύτερο του έκτου. Εσείς είστε. Εσείς είστε. Στον έκτο όμιλο είναι η Γιάννη. Γκαντέμι σα το τράβηξε. Με δεύτερο σε τράβηξε. Δεν σα χάλασε. Δεύτερη βγήκε. Καλά, δεν είσαι δεύτερο. Το τελευταίο ζευγάρι. Δεύτερο του 11ου. Δεν ξέρω αν είσαι δεύτερο ακόμα. Τρεις νίκες, μία ήττα έχουμε. Δεν είσαι δεύτερο. Πρώτο μπορεί να είσαι.
Δεύτερος του Δευτέρου. Δεύτερος του Δευτέρου. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την λοιπόν, κλήρωση. Αποφώνηση. Αποφώνηση. Επαναλαμβάνουμε. Ό,τι και να γίνει δεν έχει σημασία. Ό,τι ζευγάρι βγήκε δεν έχει σημασία. Πάμε να το ευχαριστηθούμε, να το ευχαριστηθούμε και να πάρω φοίνικα στο κύπελλο. Όλα τα παιδιά το ευχαριστηθούμε και να σηκώσουμε εμείς το κύπελλο, νομίζω σαν αρχηγός το δικαιούμε πλέον. Στο φοίνικα είσαι? 98% το τρόπο. Ή στο μπαγκάλο? Όχι, φοίνικας μπισή. Α, γιατί σήμερα παίζουμε τον μπαγκάλο. Εντάξει, έχεις δικαίωμα να παίξεις από άλλη κατηγορία. Έλα κοντά, κάνε zoom. Κάνε zoom στην ομάδα που θα σηκώσει φέτος το κύπελλο. Έκανε zoom. Στο πρωτάθλημα στο κύπελλο. Δώσε το παιδί ένα κύπελλο. Έλα. Πάρε ένα κύπελλο. Παναγία μου, Χριστέ μου, Παναγία μου. Μην το δίνεις, θα βγάλω τα χέρια μου. Να σου πω, Ολυμπιακούς ΑΕΚ παίζουν στο Καρισκάκι τώρα, Κυριακή.